Σφίγγουμε το χέρι ξεχωριστά στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους εργαζόμενους στην υγεία που σταθερά βρίσκονται στο πλευρό των ασθενών. Δεν κοιτάνε τον ασθενή στην τσέπη, αλλά τον κοιτάνε στα μάτια. Έχουν επιλέξει με ποιους είναι. Έχουν επιλέξει με τον άνθρωπο, με τις ανάγκες του. Γι' αυτό μαχητικά βρέθηκαν στον δρόμο. Και είμαστε και εμείς στο πλευρό τους. Στις 29 και 30 του μήνα έξω από το Υπουργείο Υγείας και με τις 48 ώρες απεργία τους. Είμαστε στο πλευρό του Συνδικάτου Οικοδόμων στην Χαλκιδική, που για μία ακόμα φορά βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, του ανάπηρου, που το πετάξανε στον δρόμο, γιατί δεν είχε να πληρώσει τα πανωτόκια από ένα δάνειο. Δεν είχε δικαίωμα στα 81 του χρόνια, τόσα που χρόνια που δούλεψε, συνεισέβαινε σε αυτή τη χώρα, να έχει το δικό του σπίτι, να έχει το κεραμίδι παρά το κεφάλι του. Είμαστε με όλους αυτούς που μάχονται στις γειτονιές να κρατηθούν τα σπίτια στις λαϊκές οικογένειες από τα αρπακτικά των πανς των τραπεζών, που όλες μαζί οι κυβερνήσεις, σημερινή και προηγούμενες, ψήφισαν το σχεδιασμένο πλαίσιο που διώκονται αυτοί που δούλεψαν όλα τα χρόνια και υπερασπίζουν το σπίτι τους και διώκονται με ολόκληρο τον ποινικό κώδικα οι μαχητές συνδικαλιστές όπως τις Ομοσπονδίες Οικοδόμων και των άλλων συνδικάτων επειδή σταθήκαν μαχητικά στο πλευρό τους. Είμαστε στο πλευρό της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ που τραβιέται στα δικαστήρια επειδή τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας μπήκε μπροστά μαζί με τους μαχόμενους συγκοινωνικούς για να υπερασπίσει τους ασθενείς. Αλήθεια, διαψεύστηκαν οι γιατροί που στις 10 του Μάρτη βρεθήκαν μαχητικά έξω από το Υπουργείο και φόραζαν κάτω από τη μάσκα και έχουμε φωνή. Διαψεύστηκαν για αυτά που προειδοποιούσαν, το κίνδυνο που επέρχεται. Δηλαδή ποιο, ότι θα χαθούν ζωές ενώ μπορούν να σωθούν. Όλες οι μελέτες και στη χώρα μας και στις άλλες χώρες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ειδικών επιστημόνων αποδεικνύουν ότι μόνο στη χώρα μας πάνω από τους 28.000 ανθρώπους που χάθηκαν από την πανδημία θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Πολύ περισσότερο, εκατοντάδες χιλιάδες που χαθήκανε στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε, την αναπτυγμένη Ευρώπη, του πολιτισμού, στην Αμερική, στη χώρα των ονείρων, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν υπήρχαν άλλα συστήματα υγείας. Συστήματα υγείας στο κέντρο τους θα είχαν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Πότε μιλάμε, 21ο αιώνα. Υπάρχει ρομποτική χειρουργική, υπάρχουν θεραπείες με βραστοκύτταρα, γονιδιακές θεραπείες, σύγχρονες θεραπείες. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, είχε αυξηθεί σε μια σειρά βαριές χρόνιες παθήσεις. Στη χώρα μας διπλασιάστηκαν και βάσει κατακτήσεις επιστήμης μέχρι πριν 10 χρόνια το όριο ζωής των παιδιών με μεσογειακή ανεμία. Όμως προειδοποιούμε, συνειδητοποιούμε, ανησυχούμε και μαχόμαστε ότι με την κρίση, με την πανδημία, με την ακρίβεια, με την υποχρηματοδότηση για να στηριχτούν οι επενδυτικές βαθμίδες, οι ζωές των παιδιών μας, οι ζωές των ανθρώπων μας, οι ζωές μας μπαίνουν σε κίνδυνο. Απαιτούμε αυτοί που τα μετράνε όλα, πώς από παντού, πώς να μπορούν να βγάλουν κέρδη και να πιάσουν τις επενδυτικές βαθμίδες, ας μετρήσουν. Πού βρίσκεται το προσδόκιμο ζωής σήμερα των λαϊκών οικογενειών, των ανθρώπων της εργατικής τάξης, των αυτομοσχολούμενων, πολύ περισσότερο, πού βρίσκεται το προσδόκιμο ζωής των παιδιών με χρόνιες παθήσεις, των παιδιών με αναπηρία, των παιδιών με μεσογειακή ανεμία. Βαράμε συναγερμό. Το κυνηγητό των κερδών σαν μοναδική αξία και κινητήρια δύναμη της κοινωνίας κυριολεκτικά πλέον δεν φέρνει πίσω και ό,τι σε άλλες εποχές είχε αναγκαστεί κάτω από τους αγώνες μας, αλλά και δικές τους ανάγκες και την πίεση άλλων χωρών με τις κατακτήσεις τους να παραχωρήσουν τα δημόσια συστήματα υγείας, πρόνοιας, παιδείας, ιδιωτικής αγωγής ιδιωτικοποιούνται για κανέναν άλλο λόγο. Για να κόψουν κονδύλια και να στηρίξουν τις επενδύσεις, για να ανοίξουν το δρόμο, να μας στείλουν πελάτες στις επιχειρήσεις τους. Δεν θα πάμε σαν πρόσβατα επισφαγής. Οι λαοί, οι εργαζόμενοι, οι ανάπηροι, το αγωνιστικό κίνημα, το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα είναι εδώ. Όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν και ακόμα περισσότεροι αύριο ότι μόνο με τον οργανωμένο τους αγώνα μπορούμε να τους σταματήσουμε. Μπορούμε να σταματήσουμε το κακό. Μπορούμε σήμερα να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Αλλά πάρα πολλά να σκεφτούμε και να οριμάσει η ανάγκη, ναι,
ότι εμείς οι άνθρωποι της δουλειάς του καθημερινού μόχθου, της βιοπάλης, αν πάρουμε την υπόθεση της οργάνωσης της κοινωνίας και του κράτους στα χέρια μας και της οικονομίας, μπορούμε να επιλέξουμε το πού θα κατελευθεί ο πλούτος. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε την κατακτήση της επιστήμης. Μπορούν πραγματικά να μπουν στην υπηρεσία της προστασίας, της υγείας, της ζωής των απλών ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτό που λένε όλοι αυτοί των ευάλωτων ομάδων. Βαδίζουμε σήμερα για την προστασία των παιδιών μας, για το παιδιό με αναπηρία. Πορευόμαστε προς τη Βουλή για τα παιδιά με νοσηλιακή ανεμία και τις άλλες χρόνιες παθήσεις. Να μην σπαραλιαστεί περαιτέρω το σύστημα υγείας και ιδιαίτερα η παιδιατρική περίθαλψη. Να απαιτήσουμε προσλήψεις, αναβάθμιση των υποδομών, των ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού. Εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε πληρωμή. Πάνω και κάτω το τραπέζι. Σε κανένα πρωινό ή απογευματινό ιατρείο. Τέρμα στις λίστες τρόμου. Να μπορεί άμεσα να βρίσκει τον γιατρό, τη θεραπεία, τις ανάλογες εξετάσεις, την ανάλογη στήριξη ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί, πολύ περισσότερο αυτοί που έχουν ανάγκη. Υψώνουμε τη φωνή μας μαζί με όλους τους λαούς που μάχονται στους δρόμους και λέμε ως εδώ να σταματήσει η σφαγή των παιδιών στη Γάζα. Επιτέλους πρέπει οι Παλαιστίνοι να αποκτήσουν τη δική τους πατρίδα. Κάθε μέρα που τους σκοτώνουν στη Γάζα ανοίγουν τον δρόμο να σκοτώνουν αύριο και τα δικά μας τα παιδιά. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση τώρα να πεμπλακεί από τη σφαγή και από τον πόλεμο. Να τραβήξει πίσω τα καράβια από τα παράλια που στηρίζουν το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Να σταματήσει να δίνει 6 δισεκατομμύρια τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και να τα δώσει για την υγεία, για την πρόνοια. Και δεν θα τα δώσει, αυτή θα το επιβάλλουμε με τον αγώνα μας. Αντί να δίνουν και να πιάνουν τις επενδυτικές βαθμίδες 11 δις μόνο με ένα νόμο για να αναπτύξουν τις επενδύσεις, τις επιχειρήσεις, να δοθούν για τις καθημερινές ανάγκες την ανάπτυξη χώρας με κριτήριο τις ανάγκες των ανθρώπων. Είμαστε δυνατοί. Μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Φτάνει να πιστέψουμε στην ενότητα, στον αγώνα, ότι ο καθένας και ο διπλανός μας έχει τις ίδιες ανάγκες και αγωνίες και όλοι μαζί ανοίγουμε τις πόρτες, επικοινωνούμε, εκφράζουμε αλληλεγγύη, βγαίνουμε στον δρόμο, αγωνιζόμαστε. Και όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, ναι, με το χαμόγελο, με την αισιοδοξία θα τα καταφέρουμε. Είμαστε εμείς οι δυνατοί και θα νικήσουμε.